Την Κυριακή το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε από περαστικών εδώ πέρα της περιοχής που κλαδεύει ότι έχει κλαπεί ο μπρούτζος από επάνω το ναό. Ήρθαμε εδώ πέρα, όντως διαπιστώσαμε ότι η αλυσίδα ήταν κάτω ριχμένη, είχαν μπει μέσα, ανέβηκαν πάνω στο ναό και ξύλωσαν το μισό τμήμα του μπρούτζου, του χαλκού που υπάρχει πάνω στο ναό. Πήγαμε, το δηλώσαμε, φέραμε την ασφάλεια, ήρθε η ασφάλεια, έκανε μας είπε τις απαραίτητες συστάσεις που πρέπει να κάνουμε να ακολουθήσουμε. Πήγαμε στην ασφάλεια, το δηλώσαμε το περιστατικό και σήμερα το πρωί της Δευτέρας ξημερώματα ήρθανε και αποτελείωσαν το έργο τους και έχουν αφήσει το μισό. Θέλετε να μας δείξετε το σημείο από το οποίο Α, ανέβηκαν οι βεβαίως. δράστες? Αφού διέσχισαν το προάβλιο της εκκλησίας, έφτασαν σε αυτό το σημείο, περίπου στο πλάι του ναού. Και βρήκανε μία σκάλα που είχαμε αφήσει μέσα για εργασίες, για να μην την πηγαίνουμε πέρα δόθε, και την τοποθέτησαν εδώ επάνω και ανέβηκαν επάνω. Και τα ρίμαξαν όλα. Τι κόστος υπολογίζει ότι είναι η ζημιά? Η ζημιά ανέρχεται στις 30.000 ευρώ. Μας είπατε ότι μέσα σε 24 ώρα έκλεψαν δύο Ακριβώς. φορές οι δράστες. Δύο φορές. Κάποιος δεν είδε κάτι εδώ, κάποιος περαστικός, κάποιος Κανένας εκεί? τίποτα και κανένας δεν μιλάει γιατί ο κόσμος φοβάται. Εκτός από αυτό έκλεψαν κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουν κλέψει κάτι άλλο εδώ γιατί είναι υπό ανέγερση ο ναός. Ξεκίνησε να ανεγείρεται το 8, αλλά λόγω οικονομικής κρίσης και οικονομικών δυσκολιών έχουν παγώσει οι εργασίες. Τώρα αυτό που έγινε μας αποτελείωσε τελείως. Τα χρήματα για την ανέγερση του ναού από πού προήλθαν? Από δωρητές των προσκυνητών. Έχετε ιδέα εσείς ποιος μπορεί να ευθύνεται για αυτή την Όχι, πράξη? δεν έχουμε ιδέα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι Ρωμά. Η αστυνομία τι σας είπε, Ναι, κύριε Χατζιάννη? κάντε μήνυση κατά γνώση του και θα διερευνήσουμε την υπόθεση. Να πούμε ότι το εκκλησάκι είναι σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από κάποιο σπίτι, από κάποιο Όχι, κεντρικό δρόμο. είναι εξοκλήση. Είναι το εξοκλήση του Αγίου Νικολάου Ζευγολατιού που βρίσκεται 13 χιλιόμετρα έξω από το Ζευγολατιό. Έχετε υπόψη σας αν οι δράστες αυτοί που ήρθαν εδώ στο ναό πήγαν και σε κάποια άλλη επιχείρηση, εκκλησία, εξοκλήση, κημητήριο, σπίτι στην Αυτό δεν περιοχή? το γνωρίζω. Στην περιοχή μας πριν 30 μέρες του Αγίου Σπυριδώνου λαιλάτισαν το νεκροταφείο. Έσπασαν το παράθυρο του νεκροταφείου στην πίσω μεριά του ιερού και μπήκαν μέσα. Δεν αφαίρεσαν κάτι παρά μόνο τις ζημιές που προκαλούν. Θέλετε να απευθύνετε κάποιο μήνυμα από αυτή την συνέντευξη, κάποια έκκληση? Θέλω να απευθύνω μία έκκληση στις αρχές, διότι έχουμε μείνει μόνοι μας. Η περιοχή λιμάζεται και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Υπάρχει πλήρης ασυδοσία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να βρεθούν οι δράστες, γιατί το ποσό, όπως είπατε, το κόστος της ζημιάς είναι πολύ μεγάλο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας.